να προσπαθήσουμε, όπως είπαμε, να φτιάξουμε επώνυμα προϊόντα που να είναι συνώνυμα της ποιότητας. Είμαστε, όπως σας είπα, άνθρωποι που ασχολούμαστε με τα αρωματικά φαρμακευτικά φυτά, παραγωγή, αγρότες, καλλιεργητές, ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμοί, κάποιες εταιρείες, μεταποιητές, άνθρωποι που φτιάχνουν δηλαδή προϊόντα από αρωματικά φυτά, παραγωγή πολυπλασιαστικού υλικού και επιστήμονες. Δεν υπάρχουν εμπόροι. Δεν έχουμε εμπορική δράση και προσπαθούμε μέσα από αυτό, όπως σας είπα, να ενημερώσουμε τον κόσμο περισσότερο και σωστά σε σχέση με την καλλιέργεια των ελληνικών αρωματικών φυτών. Τα πρώτα βήματα κάποιου που αγωνία ως προς αυτήν την κατεύθυνση θα μπορούσατε να μας συμβουλέψετε? Τα πρώτα βήματα είναι όπως τα πρώτα βήματα οπουδήποτε αλλού. Πληροφόρηση από τις πηγές πληροφόρησης που υπάρχουν και επαφή κυρίως με ανθρώπους που, που βρίσκονται σε αυτόν τον χώρο. Τώρα, ένας άνθρωπος που θέλει να καλλιεργήσει και δεν έχει ασχοληθεί και είναι ένας άνθρωπος της πόλης και δεν έχει ασχοληθεί με την καλλιέργεια, γενικά με καλλιέργεια, να μην πω μόνο των αρωματικών φυτών. Δεν είναι τόσο εύκολο να γυρίσει, να πάει, να φύγει από τον τρόπο που μεγάλωσε και ξέρει και έμαθε, δηλαδή ότι από το θα ξεκινήσει στο 8ωρό του, θα τελειώσει μια συγκεκριμένη ώρα, θα γυρίσει πίσω και θα έχει το Σαββατοκύριακό του και να φύγει από αυτόν τον τρόπο ζωής και να πάει σε έναν άλλο τρόπο ζωής όπου το καλοκαίρι δεν υπάρχει ωράριο ή υπάρχουν κάποιες παύσεις το χειμώνα μεγαλύτερων περιόδων ή τέλος πάντων να δουλεύει μέσα στον ήλιο. Αυτά πρέπει να πάρει περισσότερο υπόψη του. Όχι ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει, οποιοδήποτε φυσικά μπορεί να τα καταφέρει αν έχει θέληση και ίσως είναι και πολύ καλύτερα και καλύτερα ως, και για τη διαμόρφωση ενός χαρακτήρα να δουλεύει με τη φύση. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί που θελήσαν να το κάνουν και δεν αντέξαν. Άρα λοιπόν κυρίως αυτό θα πρέπει να αναρωτηθούν πρώτα οι νέοι που θέλουν να ασχοληθούν. Μόνος δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Εάν δεν μεταποιηθεί το προϊόν, αν δεν υπάρξει προστιθέμενη αξία, λυπάμαι που το λέω, δεν είναι βιώσιμο. Με τα σημερινά δεδομένα. Μπορεί να ακούγεται απόλυτο, αλλά επιτρέψτε μου, σας μιλάω με την ιδιότητά μου, ούτε σαν ερευνητής, ούτε σαν δάσκαλος, σαν παραγωγός. Δεν επιβιώνει κανένας στον αγροτικό χώρο σήμερα, όταν θα πάει και θα δώσει το προϊόν του όπως είναι σε κάποιον μεσάζοντα. Το λέω και με πόνο, το λέω και με ευθύνη. Αν δεν υπάρξουν όλα αυτά τα απαιτούμενα, ομάδες, οργάνωση, συμμετοχή και προπαντός έρευνα αγοράς, και ας μην κρυβόμαστε, η ελληνική αγορά είναι πολύ μικρή. Πολύ μικρή. Και επιπλέον, είπε στην αρχή κάτι η Κατερίνα, μας βομβαρδίζουν συνεχώς, τελευταία, παρόλο που έχουμε κρίση, με νέες καλλιέργειες, τύπου goji berry και δεν συμμαζεύεται, συγγνώμη γι' αυτό, και υπάρχει τεράστια παραπληροφόρηση και σμπρώχνουν τον κόσμο σε λάθος κατευθύνσεις. Δυστυχώς πρέπει να προσέχουμε τρεις φορές παραπάνω στον αγροτικό χώρο. Το να ανοίξει ένα μαγαζάκι, να πουλάς καφέδες κτλ. Έχει χι ρίσκο. Το να έχεις κτηνοτροφική μονάδα έχει 20 χι ρίσκο. Λυπάμαι που το λέω, υπογράφω σε δήλωση του νόμου 105 για αυτό που λέω. Αγρότη σήμερα και πολλοί από αυτούς που πήγαν και δοκίμασαν, λυπάμαι που το λέω, θα σπάσουν τα μούτρα τους. Και θα έχουμε ένα διπλή απογοήτευση. Φανταστείτε έναν άνεργο να προσπαθεί να κάνει κάτι και να σπάει τα μούτρα του. Είναι χειρότερο αυτό από το να είσαι άνεργος και να παίρνεις ένα επίδομα. Που στοχεύει να φέρει αυτό που λέμε ταυτότητα που είπατε, το branding, και την ψηλού παιδού συσκευασία, η οποία μπορεί να προέλθει από σχεδιαστές από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι είναι επίσης πάρα πολύ υψηλής ποιότητας ως επαγγελματίες. Και στις 4 μέρες της έκθεσης, εμείς συγκεντρώσαμε περίπου 300 αιτήματα από παραγωγούς, είτε μεμονωμένους, είτε ενώσεις αγροτών, είτε συνεταιρισμούς, που θέλαν κάποια λύση είτε στο branding, είτε στη συσκευασία.
Λοιπόν, περισσότεροι ήταν τα αιτήματα είχαν να κάνουν σχέση με το λάδι, το ελαιόλαδο. Το δεύτερο είναι παραδοματικά αυτά. Άρα θέλω να πω ότι είναι κάτι που ήδη έχει ερεθίσει το ενδιαφέρον πολλών ανθρώπων που καλλιεργούν ήδη αυτή τη στιγμή. Τώρα σε τι βέβαια φάση και όλο αυτό το αποκωδικοποιούμε, γιατί είμαστε και εμεί σε μια συνεχή επικοινωνία μαζί του. Αλλά φαίνεται ότι έχει πολύ ενδιαφέρον. Πώς προσπαθούμε, γιατί καλά είναι αυτά που λέτε για τα αρωματικά φυτά, αλλά τι γίνεται από εκεί και πέρα. Δεν έχουν πιστοποιήσεις. Δηλαδή, λέει το Ιωαννίδη ότι είναι καλό για την καρδιά. Τι θα το πάρει κάποιος για δύο μήνες και καταλάβει. Σε αυτή την ερώτηση, τουλάχιστον εγώ είμαι εντελώς αναμόνια να απαντήσω, γιατί είμαι γιογόνος. Δεν είμαι φαρμακοποιός. Ένας φαρμακοποιός σε συνεργασία με έναν γιατρό που έχουν κάνει σχέδια. Μπορεί να υπάρχουν αυτές οι έρευνες. Σε αυτό έχετε δίκιο, το ότι πολλές φορές κυκλοφορούν παράνομα κάποια σκευάσματα τα οποία γράφουν κάνει καλό για αυτό, κάνει καλό για εκείνο. Ειδικά εκμεταλλεύονται όσους έχουν θέση με την ομοιοπαθητική. Είναι παράνομο να κυκλοφορούν τέτοιου είδους σκευάσματα με ισχυρισμό υγείας, σύμφωνα με την καινούργια νομοθεσία. Αυτό έχω να πω, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο.